Χριστό τον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων οι δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες Θεοφόροι πατέρες, οι μένες και οι δάσκαλοι της οικουμένης, πρεσβέψατε το ελεήμον Θεό, είναι αντεσμάτων άφεση παράσχεται τις ψυχές. Ευλογητώσι Χριστέ, αποκαλύπτει γεγονότα.
Τα δε γεγονότα καλό είναι να αποφεύγουμε μόνοι μας να τα ερμηνεύουμε, όπως καλό είναι να αποφεύγουμε και μόνοι μας να ερμηνεύουμε όλη την Καινή Διαθήκη ή την Παλιά. Δεν έχουμε τη δύναμη να την ερμηνεύσουμε ή να την μεταφράσουμε. Δεν την έχουμε τη δύναμη. Και γι' αυτό, αν διαβάσετε τους ερμηνευτές των Ευαγγελίων και τους τελευταίους ερμηνευτές και μεταφραστές, όπως είναι ο Κοτρεμπέλας, όπως είναι ο Κουλιτσάρας, θα δείτε ότι γράφουν στην αρχή ότι προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε το κατά δύναμη. Δηλαδή, όση δύναμη μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό βλέπετε ότι άλλοι ερμηνεύουν καλύτερα και άλλοι δεν ερμηνεύουν τόσο καλά. Και ένας εκ των καλύτερων ερμηνευτών είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι εκ των καλύτερων ερμηνευτών ανάλογα τη φώτιση που δίνει ο Θεός. Άρα δεν είναι μόνο κανείς ότι μπορεί να πλανηθεί από την Αποκάλυψη. Γενικά μπορεί να πλανηθεί εάν δεν έχει οδηγό τους Αγίους και τους Αγίους Πατέρες και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, την ταπείνωση, εάν δεν έχει καθαρισμό νοός, φώτιση, μπορεί να πλανηθεί και να δώσει λαπτασμένες ερμηνείες. Και γι' αυτό το λόγο, αδέρφια, υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 2.000 αιρέσεις μέσα στον χριστιανισμό. Γιατί μόνοι τους πήγαν να δώσουν ερμηνείες. Πήγαν να δώσουν ερμηνείες. Άρα διαβάζω και αφήνω ποιος να μου τα ερμηνεύει. Η Εκκλησία. Η ίδια η Εκκλησία, όχι εννοώντας τους παπάδες, Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η όλη παράδοση της Εκκλησίας. Αφήνω τους Αγίους αναμέσου των αιώνων να μου ερμηνεύουν. Και εγώ ακολουθώ και πρέπει να ακολουθώ τις ερμηνείες των Αγίων. Γιατί εκείνοι που αγίασαν έχουν περισσότερο φωτισμό από εμένα. Όπου αν την κάνω μόνος μου την ερμηνεία, μπορεί να πλανηθώ. Και ονομάζεται Αποκάλυψη. Μα Αποκάλυψη είναι όλο το Ευαγγέλιο. Όλο το Ευαγγέλιο. Γιατί αποκαλύπτεται ένας άλλος, ο άλλος εντός εισαγωγικών, Θεός. Ένας άλλος Θεός αποκαλύπτεται. Οι άνθρωποι ξέρουν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, όπου φαινόταν ένας Θεός, φαινόταν, προσέξτε τις λέξεις που λέω, φαινόταν, δεν ήταν, έτσι έγινε ότι ήταν. Γι' αυτό λέω, φαινόταν. Όπως και το Πνεύμα το Άγιο φάνηκε ως ή περιστερά. Αλλά δεν είναι περιστέρι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι το είδαν οι άνθρωποι. Άλλοι το Άγιο Πνεύμα το είδαν να κατεβαίνει όμως πάνω στους 12 μαθητές πώς. Ως ή φλόγια, πυρός. Σαν γλώσσες πυρός την κατέβαινε. Αλλιώς το είδαν. Άλλοι το είδαν το Πνεύμα το Άγιο σαν άνεμο, λέει, βουή, βουήζε, λέει, ολόκληρη η Ιερουσαλήμ την ώρα που παίρνει το Πνεύμα το Άγιο. Άρα ο καθένας ανάλογα τη δυνατότητα και τον καθαρισμό του νοός που έχει, βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Το ίδιο πράγμα βλέπει
Έτσι και εγώ τώρα σας λέω, φαινόταν ότι ήταν ένας Θεός σκληρός. Γιατί? Γιατί έλεγε οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Δηλαδή σου βγάλει το μάτι ο άλλος, του βγάλεις και εσύ το μάτι για να μην το ξανακάνει. Σε έκλεψε να τον κλέψεις. Σου πήρε τη γυναίκα να του πάρεις και εσύ τη δικιά του. Σε σκότωσε, να του σκότωσες και εσύ έναν άνθρωπο δικό του. Αυτό έλεγε ο Θεός. Έκανε κάτι, κόψε το χέρι, να δει το ξανακάνει. Και έτσι φαινόταν ο Θεός. Ένας Θεός, φαινόταν πάλι τη λέξη να προσέγει, φαινόταν ένας Θεός μπαμπούλας, που τρόμαζε τους ανθρώπους, που φοβόντουσαν οι άνθρωποι ότι ο Θεός θα τους εκδικηθεί εάν δεν κάνουν το θέλημά. Γιατί μόλις παρέμεναν το θέλημά, κάτι πάθανε. Κάτι πάθανε. Και το ερμήνευαν ότι ο Θεός εκδικεί τον άνθρωπο. Και τι κάνει ο Θεός? Εν τις εσχάτες και ρίσεις, στις έσχατες ημέρες, αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Φανερώθηκε ο Θεός της ανθρώπης, όφθη της ανθρώπης. Έλαβε σάρκα και φωστά. Και ο Χριστός που ήρθε πάνω στη γη, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν είναι ένας άλλος Θεός. Είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Αν δείτε, είναι ο ίδιος ο Θεός που έλεγε οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντος αντί οδόντος. Και γι' αυτό αν πάτε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θα βρείτε εκεί που λέει «Ερέθη της αρχαίης». Ο Μωσαϊκός νόμος. Τι είναι ο Μωσαϊκός νόμος? Είναι 10 εντολές. Ο νόμος που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Ποιος έδωσε τον νόμο στο Μωυσή? Ο Θεός. Ο Γιαχβέ. Έτσι λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. Το όνομα, ένα από τα ονόματα του Θεού, ένα από τα ονόματα, είναι Γιαχβέ. Αυτό που λένε σήμερα οι Ιεχωβάδες, οι Ιεχωβά. Δεν το λένε σωστά. Και εκεί λάθος έχουν κάνει στο όνομά του. Στα εβραϊκά, το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ. Που σημαίνει, εγώ είμαι ο υπάρχον Θεός. Δηλαδή, αυτό που γράφει εδώ, εάν δείτε, πατέρα Ιωακήμ, η κάμερα που με ακολουθήσει, εάν δείτε το φωτοστέφανο του Χριστού επάνω, εάν δείτε το φωτοστέφανο του Χριστού επάνω, και σε όλο το φωτοστέφανο του Χριστού, γράφει ο, ον. Το ο είναι με όμικρον, και το «ον» σημαίνει «ο υπάρχον». Εγώ είμαι ο υπάρχον Θεός. Δηλαδή, οι άλλοι δεν υπάρχουν. Αυτό σημαίνει τα γράμματα που βλέπουμε. Αυτός ο υπάρχον, στα εβραϊκά μου πεις «εγώ είμαι ο υπάρχον Θεός», λέγεται «Γιαχβέ». Άρα με αυτό που έκανε και τον ρώτησε ο Μωυσής, όταν μίλαγε μαζί, του λέει «Ποιος είσαι, Κύριε?» Γιατί θα με ρωτήσει ο Φαραώ. Γιατί ο Φαραώ μίλαγε και πίστευε σε πολλούς θεούς στην Αίγυπτο. Μίλαγε και είχε πολλούς θεούς και πίστευε. Και τότε οι Εβραίοι ήταν στη σκλαβιά της Αιγύπτου, του Φαραώ. Δεν ήταν στο Ισραήλ,
Ο Μωυσής τους πήγε και τους πήγε στη γη της επαγγελίας, που πέρασαν και άνοιξε ο Μωυσής την Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν λοιπόν στη γη της σκλαβιάς, του Φαραώ, δούλη, σκλάβη. Και ο Θεός λέει στο Μωυσή, θα πάρεις το λαό και θα τον ελευθερώσεις από τη σκλαβιά του Φαραώ. Και λέει ο Μωυσής, εγώ θα πάω στο Φαραώ. Σε καλά. Πάω μπροστά στον αυτοκράτορα. Του κόβει κεφάλι. Να του πω ότι θα πάω τους Εβραίους, να τους πάρω από εκεί. Δεν πρόκειται να γίνει. Του λέει, πήγαινε και θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Πάει στον Φαραώ, ο Μωυσής. Ο Φαραώ πίστευε, δεν ήταν άπιστος. Και του λέει, σου είπε έτσι ο Θεός. Λέει, ναι, ποιος από όλους. Γιατί ο Φαραώ πίστευε στην ιδωλολατρία. Είχε πολλούς θεούς. Και τον ρώτησε πολύ φυσιολογικά. Ποιος από όλους τους θεούς, με ποιον μίλησες. Τάχας ο Μωυσής. Ξαναγυρίζει πίσω ο Μωυσής. Και του λέει, ποιος είσαι. Πες μου το όνομά σου. Και του λέει, πήγαινε πες του. Εγώ είμαι ο υπάρχον. Ο Γιαχβέ, αυτό σημαίνει υπάρχον. Στα αρχαία ελληνικά, ο υπάρχον γράφεται ο-ον και λέγεται ον, ον, ούσα, ον, όσοι δημόσιες από τα αρχαία. Ο υπάρχον. Δηλαδή, φεύγει ο Μωυσής και πηγαίνει ξανά στον Φαραώ. Και του απαντάει, μου ζήτησε το όνομα του Θεού. Μου είπε ότι είναι ο υπάρχον. Ο Γιαχβέ, αυτό είναι το όνομά του. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος υπάρχει. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν. Που πιστεύεις, αυτό του είπε. Και του λέω, είναι αυτός ο υπάρχον. Και οι δικοί μου θέλει δεν υπάρχουν. Και εκεί και ξεκίνησαν οι 10 πληγές. Που το απέδειξε ο Μωυσής ότι όντως υπάρχει ο Θεός Μωυσή. Άρα το Γιαχβέ δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά εγώ είμαι ο υπάρχον. Αυτός ο Γιαχβέ λοιπόν, ο υπάρχον Θεός, ο Ον, δίνει στο Μωυσή μετά τις 10 εντολές. Και έρχεται ο Χριστός στη Καινή Διαθήκη, έρχεται ο Χριστός μετά από εκατοντάδες χρόνια, στη Καινή Διαθήκη, περίπου 1500 χρόνια μετά ήρθε ο Χριστός, έρχεται και τι λέει. Ο Μωυσής, του είπε ο Θεός, ουμιγεύσεις. Εγώ δεν λέγω ημίν. Ξέχνα τι είπε ο Θεός στον Μωυσή. Και άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Εγώ δεν λέγω ημίν. Ούτε θα σκεφτείς πονηρά προς το επιθυμείς η γυναίκα. Ποια έπρεπε να είναι η ερώτηση του κόσμου. Τι λες Ιησού. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Εσύ δεν είσαι ο γιος της Μαρίας. Ποιος νομίζεις ότι είσαι. Που λες ότι ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι δεν θα μιχεύεις και εσύ μας λες κάτι άλλο τώρα. Μας λες κάτι άλλο. Ποιος είσαι εσύ που αλλάζεις τον νόμο του Θεού και μου λες εγώ σας λέω. Διαβάστε. Και δεν είπε ένα εγώ σας λέω. Πήγε πολλά πράγματα. Λέει ο Μωυσής αυτό, του είπε ο Θεός, εγώ σας λέω εκείνο θα κάνετε. Είπε ο Μωυσής εκείνο, εγώ σας λέω αυτό θα κάνετε. Διαβάστε τους το καταλαβαίνω. Και δεν τόλμησε κανένας να
γιατί λες εγώ. Και αλήθεια, ποιος είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει το νόμο και το θέλημα του Θεού? Μπορεί να το αλλάξει κανένας? Όχι. Παρεκτός εάν είναι ο ίδιος. Εάν είναι ο ίδιος. Γι' αυτό έλεγε ρέθη τις αρχαίες. Είπαμε στους αρχαίους Εβραίους να κάνετε και τώρα σας λέω, εγώ σας λέω τώρα θα κάνετε αυτό. Γιατί ήταν ο ίδιος ο νομοθέτης. Ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Χριστός δηλαδή είναι ο Γιαχβέ. Είναι ο ίδιος ο Θεός που έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Και αποκαλύπτεται τώρα στους ανθρώπους. Και γι' αυτό όταν τον είδαν οι άγγελοι την ώρα που γεννήθηκε, τι έκαναν οι άγγελοι? Εξεπλάγησαν. Όχι μόνο την ώρα που γεννήθηκε, και γι' αυτό τον περικύκλωσαν στο σπήλαιο και έψαναν του δόξα ενυψίστης Θεό και πηγή ειρήνη. Αλλά ο ίδιος ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Και γι' αυτό όταν τον είδαν ότι έμπαινε στον τάφο, ότι πέθανε, ο Θεός δεν πεθαίνει. Εξεπλήττον, τι ψάχνουν? Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατείε εξεπλήττοντο. Σου είναι δυνατόν η ζωή πεθαίνει? Η ζωή δεν μπορεί να πεθάνει. Και γι' αυτό τη ζωή δεν την κράτησε ο τάφος. Ανέστηκε. Ξαναβγήκε. Γιατί ο Θεός δεν πέθανε ποτέ. Και μέσα που έλεγε σάρκα και οστά, ο Ιησούς μέσα του κατοικούσε πάνω το πλήρωμα της Θεότητος. Ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός. Ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Και γι' αυτό κάποια στιγμή του έβγαλαν γλώσσα οι Εβραίοι. Τι γλώσσα του έβγαλαν οι Εβραίοι? Όταν συγχωρούσε τις αμαρτίες του ανθρώπου. Του λένε οι Εβραίοι, ποιος είσαι εσύ που συγχωρείς αμαρτίες? Αφού η Αγία Γραφή λέει ότι μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Εσύ ποιος είσαι που συγχωρείς αμαρτίες? Και τι έκανε τότε ο Χριστός? Τους είπε για να δείτε ότι έχω τη δύναμη, γιατί είμαι ο ίδιος ο Θεός, να συγχωρώ αμαρτίες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και νεκρούς ανεστέλνω, αφού εγώ είμαι η ζωή. Και γι' αυτό ανέστενε νεκρούς. Γι' αυτό έκανε θαύματα. Τυφλοί ανέβαιναν. Λεπροί καθαριζόντουσαν. Κουφοί άκουγαν. Γι' αυτό έκανε όλα αυτά τα θαύματα. Αφενός από αγάπη, γιατί συμπονούσε το πλάσμα του. Το πονούσε τον άνθρωπο. Αλλά δεύτερο, αποδείκνυε το ποιος ήταν. Το ποιος ήταν. Για θυμηθείτε όταν έφτιασε, πήγε ο άλλος, εκγενετήστη του. Γιατί είχε χωρίσει μάτια. Και τι κάνει? Έφτισε χαμένο στο χώμα και έκανε πυλό. Πήρε χώμα, το έκανε πυλό και του έβαλε πάνω στα μάτια του πυλάσματο. Και αμέσως απέκτησε το φως. Ποιος είναι εκείνος που έσκυψε και πήρε το χώμα και έφτιαξε τον άνθρωπο? Δεν είναι ο Γιαχβέ? Δεν είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης? Αυτός δεν μας έπλασε. Πήρε χώμα και έπλασε τον άνθρωπο. Βλέπετε, κάνει την ίδια δουλειά τώρα. Για να τους δείξει ότι εγώ είμαι. Και γι' αυτό λέει κάπου άλλο. Όταν δείτε τον Υιό του ανθρώπου υψωθείτε, τότε θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι. Τότε θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι. Και οι Εβραίοι δεν το κατάλαβαν μέχρι και σήμερα.
Κάποιοι εκ των Εβραίων το κατάλαβαν. Αλλά όλα αυτά τα θαύματα τα έκανε, αδελφοί μου, γιατί αποκάλυπτε το ποιος ήταν. Ότι ήταν ο Γιαχβέ, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Και τους εξηγούσε. Γι' αυτό εξηγεί και αποκαλύπτει όλο το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό σας λέω μία αποκάλυψη. Δεν είναι μόνο η αποκάλυψη το τελευταίο βιβλίο. Όλο το Ευαγγέλιο, όλες οι επιστολές είναι αποκαλυπτικές. Μας αποκαλύπτουν την αλήθεια. Για το ποιος είναι ο Ιησούς, ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Και γι' αυτό εμείς έχουμε πίστη εξ αποκαλύψεως. Και γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός δεν ανακαλύπτεται. Ας ψάχνουμε όσο θέλουμε να τον δούμε. Αποκαλύπτεται σε όποιους εκείνος ο ίδιος διαλέξει και επιλέξει. Αποκαλύπτεται ο Θεός. Και γι' αυτό ου πάντων η πίστης. Γιατί ου πάντων η πίστης? Γιατί μερικοί είναι σκληρόκαρδοι. Και να τους αποκαλυφθεί, θυμηθείτε την παραβολή του καλού σπορέως, που ο σπόρος πέφτει πάνω στην πέτρα, πάνω στο μάρμαρο, δεν πρόκειται να την τρώσει. Και γι' αυτό σε αυτούς δεν τους πλησιάζει. Και γι' αυτό δεν πλησίασε και ο Χριστός τους αρχιερείς. Δεν πλησίασε ο Χριστός, μη σκανδαλιστείτε, τους ιερείς. Γιατί ήταν επαγγελματίες και οι δεσποτάδες και οι παπάδες της εποχής του. Είχαν γίνει για τούτο, για το χρήμα. Και γι' αυτό δεν τους πλησίασε. Και δεν αποκαλύφθηκε σε αυτούς. Και γι' αυτό τον πηγαίνανε κόντρα. Τον πηγαίνανε κόντρα, δεν τα είχε καλά με το ιερατείο. Και γι' αυτό κοιτάξανε, το ιερατείο είναι εκείνο που φώναξε, ξεσήκωσε τον κόσμο και φώναξε άρον άρον, σταύρωσε με αυτό. Γιατί? Διότι ήταν σκληρόκαρδοι οι ίδιοι. Σκληρόκαρδοι οι ίδιοι. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και για μας. Προσέξτε, λέει, γιατί λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία κάνει μια προφητεία ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Η κληρική θα γίνεται χειρότερη και από τους λαϊκούς. Χειρότερη και από τους λαϊκούς. Και ουέ εις τους οκδοήτας. Ουέ εις τους οκδοήτας κληρικούς. Εχθές εξήγησα ποια είναι η όγδοη ημέρα. Εχθές το χθεσινό Κύριο. Αλίμονος σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν τους πλησίασε. Τους είχε πάντα σε απόσταση. Και γι' αυτό έβγαλαν όλοι τους το άκτη όταν κατάφεραν να συλληφθεί και τον οδήγησαν στο θάνατο. Τον οδήγησαν στο θάνατο. Τρομερό. Ενώ περιμέναν οι ίδιοι βάσει των προφητιών το Μεσσία, το Χριστό που θα σώσει τον κόσμο, τελικά οι ίδιοι δεν τον αντελήφθησαν. Δεν τον αντελήφθησαν, αδελφοί. Παρότι αυτός αποκαλυπτόταν συνεχώς. Αποκαλυπτόταν το ποιος είναι και το τι είναι. Και δυστυχώς δεν τον αντελήφθησαν. Δεν τον αντελήφθησαν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι όλη η Αγία Γραφή και η Διαθήκη είναι ένα αποκαλυπτικό βιβλίο. Και έρχεται και μας ερμηνεύει για να μην αφήσω αυτό το κενό. Γιατί λέει ο Χριστός οφθαλμών αντί οφθαλμού που δείχνει κακία? Τι θέλει να δείξει με αυτό? Επειδή οι άνθρωποι της τότε εποχής, πριν 3.500 χρόνια, δεν ήταν το επίπεδο που είμαστε εμείς, το νοητικό επίπεδο.
ήταν άγριες φυλές. Δεν βλέπετε ακόμα και εκεί κάτω τι αγριότητα υπάρχει, που κόβουν τα κεφάλια των ανθρώπων με το μαχαίρι, λέτε εκεί είναι πρόβατα. Γιατί είναι σε άγρια κατάσταση. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, και γι' αυτό τι λέει, περίμενε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Να οριμάσει ο νους του ανθρώπου και η ψυχή του, για να δεχτεί την αποκαλυπτική αλήθεια. Για να δεχτεί την αποκαλυπτική. Περίμενε να οριμάσει ο άνθρωπος. Και όταν ορίμασε ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε φανερώθηκε ο Χριστός. Και αρχίσε να αποκαλύπτει. Και μας εξηγεί για ποιο λόγο λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη συμπεριφερόταν ενώ ο Θεός της αγάπης φαινόταν τόσο σκληρός. Όπως μια μάνα φαίνεται και συμπεριφέρει σκληρά όπως το παιδί της. Όταν το παιδί δεν καταλαβαίνει και είναι αντίθεση. Ενώ το αγαπάει. Αλλά το παίζει η μάνα λίγο σκληρή ή ο πατέρας. Του λέω, άκουσε να δεις, αν κάνεις αυτό, θα σε κλειδώσω μέσα στο δωμάτιο. Και το κλειδώνει πολλές φορές το παιδί. Και το παιδί φωνάζει μέσα στο δωμάτιο. Φαίνεται ότι η μάνα του τιμωρεί. Ή καμιά φορά φαίνεται, σηκώνει το χέρι η μάνα και το χτυπάει. Φαίνεται ότι το τιμωρεί. Σκοπός της μάνας δεν είναι τιμωρήσει. Σκοπός της μάνας είναι να το οδηγήσει στο ποιο είναι το σωστό και η αλήθεια. Και είδατε τα παλιά τα χρόνια που οι γονείς ρίχνουν ξύλο στα παιδιά. Βγήκαν πιο σωστοί άνθρωποι. Ενώ σήμερα που η ψυχίατρη και οι ψυχολόγοι λέει στο παιδί μην το παράτε, μην το χτυπάτε. Έχουν βγει όλα αντάρτες. Και όχι μόνο αντάρτες βγήκαν, βλέπετε που κατέληξε. Στα ναρκωτικά, στις φυλακές, δεξιά, αριστερά. Οι γονείς έχουν χάσει τα και τα παιδιά και τα εγγόνια και δεν σέβεται κανένα τίποτα. Αυτό που έλεγε η Γραφή τόσα χρόνια, τα παιδιά είχαν σεβασμό προς τους γονείς. Και πρόσεχαν και τους γονείς όταν γερνούσαν. Ενώ τώρα τους γονείς τους κλείσανε στα γεροκομεία. Μόλις γερνάνε. Γιατί έχασαν τον σεβασμό. Γιατί ο γονιός δεν το έδωνε το παιδί, γιατί το μισούσε. Αντίθετα το αγαπούσε και το ήθελε σωστό. Το ίδιο δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι τότε. Και του έλεγε ο Χριστός. Δεν πρέπει να παρακάνεις, να του κάνεις το μάτι του άλλου. Εσένα θα σου άρεσε να σου κάνουν το μάτι. Όχι. Μην το κάνεις και εσύ. Γιατί αν το κάνεις θα δεις να στο κάνει. Θα δεις δεν είναι ωραίο να είσαι με ένα μάτι, ούτε εσύ ούτε εκείνος. Άρα όταν του έλεγε το αλλού, αν σου βγάλει το μάτι, βγάλει το και εσύ το δικό μου, στην ουσία σε απέκρυπε από το να κάνεις το κακό. Είναι σαν να σου έλεγε μην το κάνεις, δεν πρέπει να το κάνεις. Γιατί όπως εσύ δεν πρέπει να μείνεις με ένα μάτι, έτσι δεν πρέπει να είναι και ο άλλος με ένα μάτι. Είναι αυτό που είπε στην Κοινή Διαθήκη. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις και εσύ. Είναι το ίδιο πράγμα. Και δείχνει την όλη αγάπη. Και επειδή πλέον ήταν όριμοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν τέτοια πράγματα, έφτασε στο υπέρτατο σημείο να μας πει ότι στον εχθρό σου θα τον αγαπάς κιόλας. Αυτό που σου κάνει κακό, όχι μόνο σε δεν θα ανταποδώσεις το κακό, αλλά θα το ανταποδίδεις καλό. Θα τον αγαπάς κιόλας. Για να δείξει ακριβώς τι ήθελε να πετύχει με την αυστηρότητα της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως εμείς μερικούς ανθρώπους, τους κλείνουμε στη φυλακή. Γιατί τους κλείνουμε στη φυλακή. Πώς λέγεται η φυλακή. Σοφρονιστικό κατάστημα.
σοφρονιστικό ίδρυμα. Δηλαδή δεν τους κλείνουμε για να τους βασανίσουμε εκεί μέσα. Δεν είναι αυτή η σκοπιμότητα. Άσχετα αν έτσι όπως έχουμε καταργήσει οι φυλακές, κάθε άλλο παρά να σοφρονίσουν. Μέσα εκεί βάζουν έναν άνθρωπο που δεν λέμε ποιο είναι το σωστό. Και εκείνος δεν θέλει να κάνει το σωστό. Και τον βάζω μέσα σε αυτό το ίδρυμα, ώστε οι υπάλληλοι και οι γιατροί που είναι μέσα εκεί και όλοι οι υπάλληλοι να τον σοφρονίσουν για το πώς πρέπει να ζει με τους άλλους ανθρώπους. Και του λέμε, θα κάτσεις 5 χρόνια μέσα εκεί σε αυτό το ίδρυμα, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Γιατί βλέπω ότι δεν το καταλαβαίνεις. Και αν κάτσεις έξω, θα κάνεις κακό στους άλλους ανθρώπους. Δεν το μπορεί να περιορίσει γιατί τον μισεί ή γιατί θέλει να τον εκδικηθεί. Κι όμως βλέπετε πόσο έχουμε διαστραφεί. Όταν πάμε σε ένα δικαστήριο, βλέπεις η μάνα της οποίας κάποιος σκότωσε το παιδί. Ακούς και λέει στο δικαστή, κλείστε το στη φυλακή να λιώσει όπως λιώνει το παιδί μου μες στο χώμα. Αυτό δεν είναι χριστιανικό. Δεν τον βάζουμε στο σοφρονιστικό ίδρυμα για να λιώσει όπως λιώνει το δικό σου. Το βάζουμε γιατί πρέπει να μάθει το σωστό και να σοφρονιστεί. Άσχετο όταν έλεγα, το ξαναπαναλαμβάνω, ότι δεν γίνεται μέσα στις φυλακές. Γιατί? Γιατί δεν βασιλεύει ο Χριστός πλέον μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε σε αυτούς που μας κυβερνάνε βασιλεύει ο Χριστός, αλλά ούτε και στους υπαλλήλους. Και γι' αυτό η φυλακή τελικά τι είναι, τους βγάζει χειρότερους. Βγαίνουν χειρότεροι. Απλώς τους περιορίζει. Αλλά βγαίνουν χειρότεροι από εκεί μέσα. Αντί να τους βοηθήσει. Γιατί χάθηκε από εκεί μέσα ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, αποκαλύπτεται ότι αυτός ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ο Γιαχβέ, δεν είναι άλλος παρά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όπως σας είπα, ο Θεός δεν ανακαλύπτεται. Ψάχτε όσο θέλετε. Δεν θα τον ανακαλύψετε. Δεν θα τον βρείτε. Αλλά μόνο αποκαλύπτεται. Και αποκαλύπτεται στις καρδιές τις ταπεινές και σε αυτούς που είναι έτοιμοι να τον δεχτούν. Σε αυτούς αποκαλύπτεται ο Θεός και σε αυτούς δίνει την πίστη. Και αν έχουμε εμείς πίστη να δοξάζεται τον Θεό που μας αποκαλύφθηκε και έχουμε τον εξαποκαλύψεως Θεό. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν ανακαλύψαμε εμείς τίποτα. Μας αποκαλύφθηκε εκείνος και μας αποκάλυψε όλη την αλήθεια. Και μας είπε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία τι θα γίνει. Μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία έχει πει τι θα γίνει. Και πολλές φορές σε αγίους του ανθρώπους αποκαλύπτει και τα χρόνια που θα γίνει. Το πότε θα γίνει. Το πότε θα γίνει. Τους το αποκαλύπτει ο Θεός. Και γι' αυτό βλέπετε, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αρχοντός, ότι αυτά θα γίνουν στην όγδοη χιλιτερίδα πτήσεως κόσμου. Δηλαδή δεν θα γίνουν τώρα που ζω εγώ. Θα γίνουν τότε, λέει, στον 8ο αιώνα. Ξέρει ο Άγιος Κοσμάς ο Αρχοντός. Το αποκάλυψε ο Θεός πότε θα γίνει. Και όρισε και χρόνους. Και άλλοι που σας αποκαλύπτει μερικά πράγματα. Θα διαβάσουμε στο βίο τους. Έτσι λοιπόν, το βιβλίο της Αποκαλύψεως θα έλεγα ότι ανήκει ο τίτλος αυτός σε όλη την Καινή Διαθήκη. Ότι είναι ένα αποκαλυπτικό βιβλίο. Και δεν είναι μόνο το τελευταίο βιβλίο
οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου αυτού μόνο να το κάλυψε. Και γι' αυτό πρέπει να το διαβάζουμε αυτό το βιβλίο κάθε μέρα. Η Καινή Διαθήκη είναι εντολή του Θεού να διαβάζεται κάθε μέρα. Από λίγο ξεκινάμε από την αρχή. Το θέλημά του να διαβάζουμε τον λόγο του κάθε μέρα. Ξεκινάω από την πρώτη σελίδα και προχωράω κάθε μέρα. Από λίγο. Και φτάνω μέχρι το τέλος. Και όταν φτάσω στο τέλος, ξαναρχίζω την αρχή. Αφού θέλει από λίγο να διαβάζω κάθε μέρα. Και θα διαπιστώσετε το εξής. Ότι θα σας αποκαλύπτει ο Θεός πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν τα ξέρετε. Και ξαναδιαβάζοντας, θα πείτε μα το διάβασα. Θα βρείτε πράγματα ξανά μέσα που τα αποκάλυψε ο Θεός στη δεύτερη ανάγνωση. Θα πάτε για τρίτη ανάγνωση. Θα σας αποκαλύπτει ο Θεός ακόμα περισσότερο. Θα πάτε για τέταρτη ανάγνωση. Θα βλέπετε πράγματα και θα λες, μα δεν είναι δυνατό. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται σιγά σιγά. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά και σε παρακολουθεί. Και δεν σε αφήνει όλα τα νοήματα να τα καταλάβεις. Και γι' αυτό αυτοί που ερμήνευσαν το βιβλίο και προσπάθησαν να το ερμηνεύσουν, το διάβασαν πολλές φορές. Και όταν είδαν ότι ο Θεός τους αποκάλυπτε κάποια πράγματα, γι' αυτό κάθισαν και έγραψαν δίπλα τη μετάφραση και την ερμηνεία. Αλλά μπορεί ένας να το αποκαλυφθεί ο Θεός ακόμα περισσότερο. Να αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο. Και όταν αποκαλύπτεται, την κρίση του την θέτει στην Εκκλησία. Την θέτει στην Εκκλησία. Για να δει μη τυχόν έχει πλανηθεί. Μη τυχόν είναι δική του άποψη ή γνώμη. Αν δεν είναι, αν είναι δική του η άποψη, για το θέτει πάντοτε με ερωτηματικό. Άρα λοιπόν, εμείς θα πούμε σήμερα και αύριο που θα συνεχίσουμε. Θα πιάσουμε από το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, από το βιβλίο που γράψε ο Ιωάννης, το τελευταίο βιβλίο, στο 13, στο Ιώτα Γάμα. Να δούμε εκεί τι μας λέει. Εκεί λοιπόν μας λέει η αδελφή μεταξύ των άλλων ότι βλέπει δύο θηρία. Έτσι λέει. Βλέπει δύο θηρία. Το ένα θηρίο λέει στάθηκα λέει τότε στην ακροθαλασσιά. Καθόταν εκεί στην Πάτμα στην ακροθαλασσιά. Έτσι το λέμε, κάτσε λέει σε μια ακροθαλασσιά. Και είδα να ανεβαίνει από τη θάλασσα, να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, ένα θηρίο με 10 κέρατα και 7 κεφάλια. 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Στα κέρατα του είχε 10 στέματα και στα κεφάλια του τίτλους προσβλητικούς για τον Θεό. Είδα 10 κέρατα, λέει. Να έχει. Ένα θηρίο που είναι. Τι θηρίο άρχε να είναι αυτό. Και είδε και ένα άλλο θηρίο που βγαίνει, λέει, από τη στεριά. Και αυτό είχε 2 κέρατα. Που έμοιαζε με αρνιού. Και η φωνή όμως έμοιαζε με φωνή δράκοντα. Είδα ένα άλλο θηρίο, λέει, το οποίο αυτό είχε 2 κέρατα και η μορφή του ήταν ίδια με το αρνιού. Αλλά η φωνή του έμοιαζε με τη φωνή του δράκοντα, του διαβόλου. Άρα βλέπει 2 θηρία. Ένα θηρίο να πηγαίνει, λέει, μέσα με τη θάλασσα. Με 7 κεφάλια. Είναι το πρώτο θηρίο και με 10 κέρατα. Και ένα δεύτερο θηρίο
οποία έχει δύο κέρατα και η όψη που μοιάζει με αρνή, ενώ δεν είναι αρνή, γιατί έχει τη φωνή του δράκου, του διαβόλου. Και τι λέει παρακάτω? Μας λέει ότι το θηρίο, λέει, παραπλάνησε τους κατοίκους της γης, τους εξαπάτησε. Και τι κάνει το θηρίο αυτό? Υποχρεώνει όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και πτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν σημάδι επάνω στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο, ή στο χέρι ή στο μέτωπο. Γιατί κάποιοι που δεν έχουν και χέρι, είναι ανάπηροι και δεν έχουν χέρι, λείπει το χέρι. Άρα τους το βάζει στο πρόσωπο το χάρι. Και κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, δηλαδή να κάνει οικονομικές συναλλαγές, παρά μόνο αυτοί που πήραν το χάραγμα, που δέχτηκαν και πήραν το χάραγμα που τους έδωσε το θηρίο. Ή πήραν τον αριθμό του θηρίου. Ή δέχτηκαν το όνομά του. Εδώ χρειάζεται σοφία. Όποιος έχει μυαλό, ας καθίσει να σκεφτεί και να το καρδιάσει τον αριθμό του θηρίου, που είναι αριθμός ανθρώπου. Και ο αριθμός είναι 666. Αυτό είναι το πρώτο θηρίο. Θα δούμε παρακάτω που θα μας πει τα κέρατα, τα 10 που είναι του θηρίου, 10 βασιλείς εσύ. Ήτινες βασιλεία κέρδος. Τα 10 κέρατα που είναι πάνω στο θηρίο που βγήκε από τη θάλασσα είναι 10 βασιλιάδες, οι οποίοι όμως δεν έχουν βασίλειο, αλλά έχουν την εξουσία και τη δύναμη του βασιλέως και κυβερνούν τον κόσμο. Άρα μας μόνος του ο Ιωάννης, ο Χριστός, λέει στον Ιωάννη το τι είναι αυτό που βλέπει. Του λέει το θηρίο που βλέπεις με τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα. Να ξέρεις ότι τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλιάδες. Άρα είναι άτομα. Και γι' αυτό λέει τα κέρατα είναι πάνω στέματα. Έχουν στέματα τα κέρατα. Γιατί είναι βασιλείς που κυβερνάνε. Άθλοντες. Αλλά δεν έχουν βασίλειο. Δεν έχουν έδρα. Δηλαδή δεν κυβερνάνε κάποιο κράτος συγκεκριμένο. Αλλά έχουν τη δύναμη του βασιλέως. Αυτά για σήμερα. Θα συνεχίσουμε αύριο για να δούμε ακριβώς τι εννοεί ο Ιωάννης. Ποιο είναι αυτό το θηρίο, το οποίο, αδελφοί μου, θα σας το θέσω υπόψη σας. Και εσείς θα απαντήσετε αύριο, αν είναι αυτό το θηρίο. Εγώ βλέπω ότι το θηρίο είναι αυτό που θα αποκαλύψω αύριο. Και θα το θέσω στην κρίση σας. Και εσείς να κατανοήσετε αν είναι αυτό ή όχι. Αύριο, λοιπόν, θα δούμε τι στη συνέχεια αποκαλύπτει ο Ιωάννης. Γιατί μπήκαμε στην αποκάλυψη του Ευαγγελίου, αυτά που μας αποκαλύπτει. Σας αποκάλυψα λοιπόν ότι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος ο Χριστός, δεν είναι άλλος,
Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, αυτός που έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Είναι ο ίδιος που έδωσε στο Μωυσή τις 10 εντολές. Ο Χριστός τις έδωσε. Είδατε, λέμε, ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές. Όχι, να το λέτε ξεκάθαρα. Ο Χριστός έδωσε τις 10 εντολές. Ποιος έπλασε τον Αδάμ και την Εύα? Ποιος? Ο Χριστός, όχι ο Θεός. Ο Χριστός. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που πλάθηκε τον Άδη. Είναι αυτός που δημιούργησε τη γη, τον ουρανό και τον σύμπαν. Ο Χριστός. Και είναι ο ίδιος που για να σώσει το πλάσμα του γίνεται άνθρωπος. Και έρχεται ανάμεσά μας. Δεν είναι άλλος ο Χριστός και άλλος ο Θεός. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτή είναι η διαφορά μας από τους μουσουλμάνους. Που λένε ότι έχουμε τον ίδιο Θεό. Όχι. Δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Που λένε ότι όλοι εσείς είμαστε όλοι κατά τον ίδιο Θεό. Όχι. Αυτοί το Θεό πώς τον φωνάζουν. Αλλάχ. Δέχονται ότι για μας Αλλάχ σημαίνει Θεός. Αυτό σημαίνει. Ο Θεός για μας ποιος είναι? Ο Χριστός. Αυτοί δέχονται ότι ο Χριστός είναι ο Αλλάχ. Δέχονται ότι ο Χριστός είναι ο Αλλάχ. Άμα τον δέχονται ότι ο Χριστός είναι ο Αλλάχ, τότε όντως έχουν τον ίδιο Θεό. Αλλά δεν δέχονται ότι ο Χριστός είναι ο Αλλάχ. Αυτοί λένε ότι ο Χριστός είναι ένας απλός προφήτης και χαμηλότερος από τον Μωάμεθ προφήτης. Ενώ εμείς λέμε ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Αλλάχ. Είναι ο ίδιος ο Θεός δηλαδή. Είναι ο ίδιος ο Γιαχβέ. Πάμε και στους βουδιστές. Ο Βούδας, αν μας πούνε ότι είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός, λένε ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ο Χριστέ. Όχι. Άρα ότι και με αυτούς έχουμε τον ίδιο Θεό. Γιατί εμάς ο Χριστός είναι ο Θεός μας. Που μας αποκαλύφθηκε ότι αυτός είναι. Και αυτή η αποκάλυψη, όχι μόνο η δική μας το είπε, αποδείχθηκε με την Ανάσταση. Διότι έλεγε τι έλεγε, και εγώ θα μπορούσα να πω είμαι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ωραία. Απόδειξε, πατέρα Νεκτάρη, ότι είσαι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Απόδειξε. Ο Χριστός το αποδείκνυε ότι είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ότι είναι ο ίδιος. Και όχι μόνο αυτό, προχώρησε κάτι παραπάνω. Το απέδειξε με την Ανάστασή του. Ποιος πέθανε και αναστήθηκε. Λέει, σκοτώστε, καγώ αναστήσω εγώ αυτό. Σκοτώστε με, λέει, σταυρώστε με και εγώ θα αναστηθώ. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ο ίδιος να αναστήσει τον εαυτό. Γιατί ο ίδιος είναι ο Θεός. Και γι' αυτό όλοι οι εχθροί του χριστιανισμού δέχονται τα άλλα που λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο, αλλά δεν δέχονται την Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση μαρτυρεί ότι είναι η πηγή της ζωής ο Θεός, ο Χριστός. Οπότε πρέπει να ομολογήσω ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Και γι' αυτό τι λέμε, ότι δεν αναστήθηκε. Και γι' αυτό το λόγο εμείς στο Πάσχα φωνάζουμε δυνατά. Χριστός Ανέστη. Και απαντάμε τι? Αληθώς Ανέστη. Δεν είναι ψέματα που λένε οι άλλοι. Δεν είναι ψέματα. Και γι' αυτό 40 μέρες φωνάζουμε Χριστός Ανέστη. Και απαντάμε ο άλλος. Αληθινά αναστήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό το λέμε. Διότι αν δεν αναστήθηκε, τότε δεν είναι πράγματι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός. Ήταν ένας άλλος, ο οποίος πέρασε, καλός διδάσκαλος, προφήτης, όπως λένε και οι μουσουλμάνοι, αλλά όχι ο Θεός. Διότι δεν είναι η πηγή της ζωής. Ενώ ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Αυτός που δίνει ζωή. Για το σε ζωή στο σύμπαν, σε εμάς, στα πάντα. Είναι ο υπάρχον. Όλοι εμείς δεν υπάρχουν. Αν θέλει, ο Θεός κάνει έτσι και δεν υπάρχουν. Μας εξαφανίζει.
Υπάρχουμε είναι που θέλει ο Κύριος. Που είναι ο υπάρχοντας. Και γι' αυτό το όνομά του στην Παλαιά Διαθήκη ήταν Γιαχβέ. Και γι' αυτό και το όνομα του Ιησού. Τι σημαίνει. Στα εβραϊκά ξέρετε πώς λέγεται. Γιέσουα. Γιέσουα. Έχει μπροστά το γε. Γε. Ο Γιαχβέ είναι η σωτηρία σας. Γιέσουα. Σουά σημαίνει σωτηρία. Το γε είναι το Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ είναι η σωτηρία σας. Δηλαδή ο Χριστός είναι η σωτηρία σας. Αμήν. Να ψάλλουμε όλοι μαζί το σε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι μάρτυρες, θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβέψατε το ελεήμον Θεό, είναι από τις μάτων άφεση παράσκητες της πιθέσεις. Όλοι ανακάλυψα εγώ.
Εγώ ανακάλυψα κάτι. Το αποκαλύπτω σημαίνει ότι κάποιος άλλος μου αποκαλύπτει κάτι και μου το φανερώνει. Και γι' αυτό όλο το Ευαγγέλιο, όπως σας είπα, είναι αποκαλυπτικό. Αποκαλύφθηκε βασικώς ο ενδιάδη Θεός μας. Αποκαλύπτηκε ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπως σας είπα εχθές, γνωρίζανε ότι ο Θεός είναι μονοπρόσωπος και το όνομά του, όπως σας είπα, ήταν Γιαχβέ. Ποιοι παρακολουθήσατε χθες την ομιλία για να ξέρω, σηκώστε το χέρι, όσοι ακούσατε χθες την ομιλία. Μάλιστα. Και το όνομά του, όπως είπα, ήταν Γιαχβέ, που σημαίνει το Γιαχβέ, είμαι ο υπάρχον. Εγώ είμαι ο υπάρχον. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Στα αρχαία η λέξη υπάρχον αναφέρεται ο ον. Το ο με όμικρο, το ον με ωμέγα. Και γι' αυτό βλέπουμε δίπλα από το φωτοστέφανο, πάνω που είναι στο φωτοστέφανο, να υπάρχει η λέξη ο ον. Εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Ο υπάρχον. Άρα ποιος είναι ο Γιαχβέ? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο Γιαχβέ. Αυτό που παραμεταφράζω οι αιρετικοί και τον ονομάζουν Ιεχωβά. Και γι' αυτό βλέπετε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ψευδομάρτυρες, ρωτούν και λένε πολλές φορές ποιο είναι το όνομα του Θεού. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Γιατί λέτε στο Πάτερ ημών, θα σας το πούνε. Στο Πάτερ ημών λέτε, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερώτηση που κάνουν οι Ιακωβάδες. Και ποιο είναι το όνομά του? Ποιο όνομά του να αγιαστεί? Άρα ποιο όνομα ο Θεός? Αυτό που ρώτησε και ο Μωυσής, όπως είπα χθες. Ποιος είναι ο Θεός? Ο Φαραώ που ρώτησε τον Μωυσή. Του λέει ο Φαραώ τον Μωυσή, ποιος είναι ο Θεός που σου μίλησε? Γιατί ο Φαραώ πίστευε σε πολλούς θεούς. Και ο Θεός τον απάντησε στα εβραϊκά. Γιατί μίλαγε εβραϊκά με τον Μωυσή και ο Μωυσής μίλαγε εβραϊκά ως Εβραίος. Και του λέει, πες ο Φαραώ ότι εγώ είμαι ο υπάρχον. Δηλαδή στα εβραϊκά του είπε, είμαι ο Γιαχβέ. Αυτό είναι το όνομα. Στην ουσία δεν είναι αυτό το όνομα του Θεού. Αυτό δείχνει τι? Το τι, ότι ο Θεός είναι υπαρκτός. Και του είπε, πήγαινε Φαραώ και πες του. Μη λέει ανοησίες. Πήγαινε Μωυσή και πες του Φαραώ. Μη λέει ανοησίες. Φαραώ. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί που πιστεύει εκείνος. Εγώ είμαι ο υπάρχον. Ο, και γι' αυτό αποκαλύπτεται με το όνομα ο ον. Άρα όταν μας πει κάποιος ή ακουμπάς ποιο είναι το όνομά του, το λέμε στα εβραϊκά Γιαχβέ, στα ελληνικά λέγεται υπάρχον. Στην Καινή Διαθήκη ποιο είναι το όνομά του? Πορευθέντες μαθητεύσετε, σπάντα τα έθνη, βαπτίζοντες το λαό εις το όνομα και το όνομα. Πρέπει να ακολουθήσει, λέει ένα όνομα. Δεν λέει στα ονόματα. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά ονόματα. Γιατί λέει ένα όνομα. Στο όνομα. Ή του Γιώργου, ή του Κώστα. Ένα όνομα. Και εδώ ακολουθούν ξαφνικά τρία ονόματα. Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αποκαλύπτεται ότι ο Θεός έχει τρία πρόσωπα. Ένας Θεός, τρία πρόσωπα. Και είναι και όνομα και ιδιότητα. Όπως όνομα έχουμε
ελπίδα, αγάπη. Υπάρχουν άνθρωποι με αυτά τα ονόματα. Που λέγεται πίστης, ελπίδα ή αγάπη. Υπάρχουν. Οι κόρες της Αγίας, σοφίες. Τρία κοριτσόπλα. Και σήμερα υπάρχουν, έχω βρει τέτοια ονόματα. Λοιπόν, αλλά αυτά τα τρία ονόματα είναι και ιδιότητα. Έχω πίστη. Έχω μέσα μου ελπίδα, έχω μέσα μου αγάπη. Είναι και όνομα και ιδιότητα. Το ίδιο η λέξη πατέρας, ποιος έφτιαξε τον ευαγγελισμό την νέα πτέρυγα, ο εφοπλιστής πατέρας. Την νέα πτέρυγα τον ευαγγελισμό, αλλά δείτε γραφτό τον το εφοπλιστή πατέρα. Άρα το πατέρας είναι και ιδιότητα, είναι πατέρας, αλλά είναι και όνομα. Γι' αυτό λέει στο όνομα πατέρα, Υιός είναι και όνομα, είναι και ιδιότητα, λέει το όνομα. Και άλλο πνεύμα. Θα το καταλάβουμε καλύτερα να πάμε στα Κινέζικα, που το Άγιο Πνεύμα το ονομάζουν ο Άγιος Πνεύμας. Πώς τον λένε το τρίτο πρόσωπο, ο Άγιος Πνεύμας. Γιατί εμείς που το λέμε ουδέτερο, δεν μας φαίνεται για πρόσωπο, γιατί είναι ουδέτερο. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι ο Άγιος Πνεύμας, γιατί είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο. Άρα λοιπόν, όταν λέει στο όνομα θα πορευτείτε και θα βαπτίζετε το λαό του Θεού, ή στο όνομα, σε ένα όνομα, και έπρεπε να πει κανονικά το όνομα του Γιαχβέ, αν αυτό ήταν το όνομά του. Αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν θα βρούμε ούτε μία φορά το εβραϊκό όνομα Γιαχβέ. Ούτε μία φορά. Ενώ το βρίσκουμε πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, στη Νέα Καινή Διαθήκη δεν θα το βρούμε ούτε μία φορά το όνομα Γιαχβέ. Δεν θα το βρούμε. Θα βρούμε αντίθετα πολλές φορές στο όνομα, όχι πλέον του Γιαχβέ, αλλά αποκαλύπτεται ο Γιαχβέ ότι δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει όταν λέει πάλι κάπου ο Χριστός, το λένε οι Ιακωβάδες για να μας πιάσουν ως αδιάπιστους. Λέει κάπου η Εγγραφή στο κατά Ιωάννη, μιλάει ο Χριστός προς τον Πατέρα, ως Υιός προς τον Πατέρα, με την ιδιότητα. Και λέει, Πατέρα, εφανέρωσα της ανθρώπης το όνομά σου και το εδόξασα. Πατέρα, εφανέρωσα στους ανθρώπους το όνομά σου. Και ρωτάνε οι Ιακωβάδες, ποιο όνομα εφανέρωσα. Και εκεί πέφτουν μέσα στο λάκκο μόνοι τους. Ποιο όνομα εφανέρωσε στους Εβραίους ο Χριστός. Οι Ιακωβάδες θα πούνε το Γιαχβέ. Μα το Γιαχβέ είναι γνωστό στους Εβραίους. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ξέρουν χιλιάδες χρόνια ότι ο Θεός αποκαλείται και ονομάζεται Γιαχβέ. Άρα ήρθε ο Χριστός να τους πει ότι το όνομα, αποκάλυψε το όνομα στους ανθρώπους ότι είναι Γιαχβέ, μα αυτό ήδη το ξέρανε. Άρα κάποιο άλλο όνομα τους αποκάλυψε. Και αυτό το όνομα είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου. Γι' αυτό λέμε και εμείς, εις το όνομα ο Πατρός. Και δεν λέμε στα ονόματα, κανονικά πρέπει να πω στα ονόματα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εδώ εις το όνομα, όπως λέει γιατί είναι ένας Θεός. Ένας Θεός, ο οποίος αποτελείται από τρία πρόσωπα. Και ο Πατέρας είναι Θεός. Και ο Υιός είναι Θεός. Και ο Άγιος Πνεύμας, το Άγιο Πνεύμα, είναι Θεός. Είναι τρία πρόσωπα. Κανένα δεν είναι ανώτερο, κανένα δεν είναι κατώτερο. Κανένα δεν είναι ανώτερο. Αυτό το αποκάλυψε ο Χριστός. Όταν λέει, εφανέρωσε της ανθρώπης το όνομά σου. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη, το μικρό παρακαλώ,
Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ξέραμε ότι το όνομα του Θεού ήταν μόνο για Θεό και πιστεύαμε ότι ο Θεός είχε μόνο ένα πρόσωπο. Και γι' αυτό οι Εβραίοι σταυρώσαν τον Χριστό. Για θυμηθείτε γιατί τον σταυρώσαν. Θυμάται κανείς γιατί τον σταυρώσαν. Ποιος ο λόγος που τον σταυρώσαν τον Χριστό. Το μικρό παιδί. Ναι, για πείτε μου γιατί σταυρώσαν τον Χριστό. Γιατί δεν πιστέψαν να γίνουν τον ίδιο. Ότι. Δεν πιστέψαν σε αυτό. Ναι, δεν πιστέψαν σε αυτό. Αλλά γιατί, για ποιο λόγο δεν πιστέψαν. Διότι είπε ότι είναι Θεός. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Είπε ότι είναι Υιός του. Όταν λες είμαι Υιός του Θεού, όχι με την έννοια που το λέμε εμείς, είμαστε παιδιά του Θεού. Οι Εβραίοι κατάλαβαν τι είναι. Γιατί θα σας ρωτήσω το εξής. Η γάτα, όταν αποκτά παιδί, τι απέκτησε. Γάτα. Η γάτα απέκτησε γάτα. Το άλογο άμα γεννήσει, τι γεννάει. Άλλο. Ο άνθρωπος άμα γεννήσει, τι γεννάει. Άνθρωπο. Αφού ο πατήρ είναι Θεός και απέκτησε Υιό, τι απέκτησε. Θεό. Και Θεού αληθεί. Αυτό λοιπόν οι Εβραίοι το κατάλαβαν όταν είπαν ότι είναι Υιός Θεού. Σου λέει δηλαδή γίνεσαι και εσύ Θεός. Αφού ο Θεός έχει ένα πρόσωπο. Και γι' αυτό είπε ο Άννας του Καϊάφης, ευλασφήμισε και έσκησε τα ρούχα του, αν θυμόσαστε, στο συνέδριο. Ευλασφήμισε, επίησε τον εαυτό του, Υιόν Θεού. Αυτή ήταν η αιτία που τον καταδίκασε. Αυτή ήταν, γιατί δεν δέχονται μέχρι και σήμερα ότι ο Θεός είναι τριπρόσωπος. Έχει τρία πρόσωπα. Δεν το αποδέχονται. Δέχονται ότι είναι μονοπρόσωπος. Άρα αυτή είναι μία η μεγαλύτερα αποκάλυψης. Η μεγαλύτερα αποκάλυψης. Και όπως είπα και χθες, το λέω και σήμερα, ότι ο Χριστός αυτή την αποκάλυψη δεν την έκανε προς το ιερατείο. Δεν τους πλησίαζε εύκολα. Ούτε πλησίαζε τους αρχιερείς, τους δεσποτάτες δηλαδή. Ούτε πλησίαζε τους ιερείς. Γιατί δεν τον φώνευα, τον μισούσα, εζήλευα. Και γι' αυτό το λόγο τον είχαν στην άκρη τον Χριστό. Και γι' αυτό το πηγαίνανε συνέχεια κόντρα, αν θυμόσαστε. Του πηγαίνανε συνέχεια κόντρα. Και γι' αυτό ο Χριστός, ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, την αποκάλυψη αυτή, πού πήγε και την έκανε. Για θυμηθείτε, πού πήγε και είπε «Εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο αληθινός Θεός» στην Αγία Φωτεινή. Που τι ήταν η Αγία Φωτεινή τότε. Πόρνη. Και γι' αυτό της είπε «Πέντε άντρες έχεις και αυτός που έχεις τώρα πάλι δεν είναι άντρας σου». Ακούτε τη μεγαλύτερη αλήθεια. Δεν την είπε στους αρχιερείς. Δεν την είπε στους ιερείς. Δεν την είπε στους ασκητές και στους μοναχούς της εποχής. Γιατί ο Θεός, όπως είπα, αποκαλύπτεται, το είπα σε χθες, αποκαλύπτεται σε εκείνους που έχουν καθαρή καρδιά και είναι έτοιμοι να τον δεχτούν. Σε εκείνους αποκαλύπτει το Θεός. Εάν δεν είσαι έτοιμος στην καρδιά σου, δεν θα φανερωθεί ποτέ και δεν θα αποκαλυφθεί ο Θεός. Και γι' αυτό βλέπετε πολλοί άνθρωποι είναι άπιστοι και άθροι.
Μην ψάχνετε γιατί είναι άπιστοι και άθροι. Δεν έχουν καθαρή καρδιά. Και ούτε είναι η καρδιά που έχει να δεχτεί αυτά που γράφει η Αγία Γραφή. Μένουν σκληρό καρδιά. Και ο σπόρος, αν το πετάξεις επάνω στο μάρμαρο, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αν πέσει πάνω στην πέτρα ο σπόρος, δεν φυτρώνει. Γι' αυτό έχουμε την παραβολή του καλού σπορέως. Δεν φυτρώνει. Και γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο, ου πάντοτε η πίστη. Δεν δίνεται σε όλους η πίστη. Άμα η καρδιά σου είναι τσιμέντο και δεν είναι καθαρή. Και γι' αυτό έχουμε τους απίστους, τους αθρέους. Και γι' αυτό, αν συναντήσετε τέτοιους ανθρώπους, μην κάνετε διάλογο μαζί τους. Μην βάζετε τα Άγια της σκησή, όπως είπε ο Χριστός. Μην δε βάλετε τους μαργαρίτας έμπροστε τον χείρο. Ακούστε πώς τους αποκαλεί ο Χριστός. Μην βάλετε τα λόγια μου, τις μαργαρίτες, μπροστά στα σκυλιά και στα γουρούνια. Δεν θα καταλάβουν την αξία τους και θα προπατήσουν τους μαργαρίτες. Θα βλαστημίσουν, θα συγχυστούν, θα εκνευριστούν, θα σας κοροϊδέψουν. Μη για όσα να κάνουν, να πιστέψουν δεν πρόκειται. Γιατί η καρδιά τους είναι σκληρό καρδιά. Άρα λοιπόν πρέπει να σπάσει η σκληρό καρδιά τους, να καθαριστεί η ψυχή τους και μετά σε αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός. Άρα ο Θεός δεν αποκαλύπτεται σε όλους. Και φυσικά δεν μπορούν ούτε και να τον ανακαλύψουν. Το καταλαβαίνετε αυτό πολύ καλά που λέω. Να γιατί μιλάμε ότι η Αγία Γραφή είναι μια αποκάλυψη όλων. Αποκαλύπτεται μέσα εκεί τι. Ότι ο Θεός δεν είναι μόνο πρόσωπος. Μας αποκαλύπτει ο Θεός είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Μας αποκαλύπτεται ότι ο ίδιος ο Θεός που έπλασε τον Αδάμ, την Εύα, ο Θεός που έδωσε τις 10 εντολές στο Μωυσή, δεν είναι άλλος Θεός, είναι ο Χριστός. Ναι, ο Χριστός υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός έδωσε και το Πνεύμα του Άγιο. Και στο Πνεύμα το Άγιο υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το λαλήσαν διά των προφητών. Το ίδιο υπήρχε ο Υιός. Υπήρχε. Ήταν ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Πάντα. Νύν και αΐν και σε όλα στον αιώνα. Και γι' αυτό, αυτός που έπλασε τον άνθρωπο, αυτός που δημιούργησε τη γη, αυτός που έδωσε τις 10 εντολές στον Μωυσή, αυτός που καθοδηγούσε τον λαό μέσα από την έρημο, δεν ήταν άλλος παρά ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος εν της εσχάτης καιρής εμφανίστηκε στα τελευταία 2000 χρόνια, εμφανίστηκε, γιατί είμαστε στο τέλος της ζωής. Μην κοιτάτε που εμείς θα βλέπουμε 2000 χρόνια πολλά. Είναι το τέλος της ζωής. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι η ζωή ήταν από εδώ, από ένα μικρόφωνο, από τότε που έγινε ο Αδάμ και η Εύα, ήταν εδώ το μικρόφωνο την ώρα που δημιουργήθηκε. Και εδώ τελειώνει η ζωή μας. Ο Χριστός εμφανίστηκε εδώ, λίγο πριν το τέλος. Εδώ εμφανίστηκε, έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό λέω εμφανίστηκε εν της εσχάτης καιρής. Εμφανίστηκε στο τέλος της διαδρομής για να σώσει το ανθρώπινο γένος, να μην χάσει την ψυχή του άνθρωπου, να μην κολλαστεί. Μας λυπήθηκε ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος όμως όλα αυτά τα χρόνια καθοδηγούσε το λαό. Όλα αυτά τα χρόνια τον καθοδηγούσε. Και γίνεται ο προϋπάρχον Θεός, όπως λέει η Κυρία. Ο προϋπάρχον Θεός. Όπως ψάχναμε στο υπαρθένο σήμερα τον υπερούσιο δείκτη.
Και στο τέλος τελειώνει τον προαιώνιο υπάρχον Θεό. Αυτός που υπάρχονται προϋπήρχε, ήταν ο ίδιος, δεν ήταν άλλος. Αυτό λοιπόν μας αποκαλύπτει πλέον. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για αποκάλυψη, είναι όλο το Ευαγγέλιο μια αποκάλυψη. Αποκαλύπτει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό είπα πρέπει κάθε μέρα να διαβάζει. Και όποιος δεν το διαβάζει είναι αμαρτία και πρέπει να το εξομολογείτε. Και πρέπει να το εξομολογείτε ότι δεν διαβάζω. Είναι αμάρτημα και σοβαρό, μεγάλο αμάρτημα. Η έκπτωση είναι μικρότερο αμάρτημα. Η έκπτωση είναι μικρότερο αμάρτημα. Είναι μεγαλύτερο αμάρτημα να μην διαβάζεις κάθε μέρα τον λόγο. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σοβαρό αμάρτημα. Γι' αυτό φέρνω την έκπτωση για παράδειγμα. Γιατί η έκπτωση είναι φόνος. Η έκπτωση είναι φόνο. Να καταλάβετε πόσο σοβαρό αμάρτημα είναι και δεν μας τρώει στη συνείδησή μας. Άμα κοιμηθούμε και δεν διαβάσουμε η Αγία Γραφή και η Διαθήκη, δεν το έχω στη συνείδησή μου, ούτε πάω και το εξομολογώ. Ό,τι ξέρεις πάντα, δεν διάβασα και η Διαθήκη. Ούτε εμείς οι παπάδες δεν το έχουμε για βαρύ αμάρτημα. Δεν διάβασες. Λέει ο παπάς από μέσα μου, μήπως διαβάζω και εγώ. Λέει και ο παπάς από μέσα του, αχ παιδάκι μου, μήπως διαβάζω και εγώ κάθε μέρα, νομίζεις. Αν δεν διαβάζει, πρέπει να διαβάζει, να διαβάζει. Δεν μπορεί να λέει για τον άλλον να διαβάζει και ο ίδιος να μην διαβάζει. Λοιπόν, είναι μεγάλο αμάρτημα. Και εμείς τον θεωρούμε ασήμαντο. Διότι εδώ μέσα είναι όλη η αποκαλυφθήσα αλήθεια. Είναι όλοι αποκαλυφθείς αλήθεια και το ξαναλέω. Τι σημαίνει αλήθεια? Ό,τι είναι αιώνιο. Ό,τι δεν πέφτει στη λύθη. Τι σημαίνει λύθη? Ξεχνώ. Ξεχνώ, αυτό σημαίνει λύθη. Μπροστά έχει το στερητικό α, αλήθεια. Που σημαίνει ότι αυτό είναι η αλήθεια γιατί δεν πέφτει στη λύθη. Και γι' αυτό ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Δηλαδή δεν θα πέσω ποτέ μου στη λύθη. Δεν θα ξεχαστώ ποτέ. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Άρα όταν πετάς την αλήθεια ή την έχεις στην βιβλιοθήκη και εσύ δυσμονείς λύθη να τη διαβάζεις, είναι τεράστιο μάτι. Γιατί πετάς τον Χριστό. Στην έκπτωση σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Στην άλλη περίπτωση πέταξες τον Χριστό, την αλήθεια. Όπως και η βλασφήμια είναι μεγάλο αμάρτημα. Είναι το μεγαλύτερο ίσως αμάρτημα που υπάρχει. Γιατί το να παραβείς μία εντολή, παρέβηκες μία εντολή. Μία εντολή. Ποια είναι, να μην κλέψεις, να μην μοιχεύσεις. Παρέπτυξε μία εντολή του Θεού. Όταν βλαστημίσεις, τι κάνεις. Βρίζεις αυτό που έγραψε και τις 10 εντολές. Οπότε το πετάς. Είναι αυτό που σας λέω, πετάς την αλήθεια. Και γι' αυτό είναι μεγάλο το αμάρτημα και η βλαστήμια. Αυτός που βλασφημάει. Αυτά όλα αποκαλύπτονται μέσα μου. Και μένουμε τώρα στην αποκάλυψη να μην σας καθυστερήσω άλλο. Αλλά γι' αυτό ρώτησα και ακούσατε την χθεσινή ομιλία, γιατί ήθελα να σας συνδέσω με τα χθεσινά για να καταλάβουμε σήμερα να πούμε ακριβώς το 13ο κεφάλαιο που λέει «Στάθηκα στην ακροθαλασσιά και είδα να ανεβαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο και στάθηκε με την άμμο της θαλάσσης και είδον είναι της θαλάσσης θηρίων αναβαίνουν, έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7. Είδα λέει να ανεβαίνει μέσα από τη θάλασσα, καθόμουν να λέει, βλέπει όραμα τώρα ο Ιωάννης, το αποκαλύπτει ο Θεός, το αποκαλύπτει, όχι ανακαλύπτει, αποκαλύπτει και βλέπει ένα όραμα. Τι όραμα βλέπει? Βλέπει
ότι κάθεται σε μία από την θαλασσιά. Και τι του λέει ο Θεός στην αρχή της Αποκαλύψεως? Του λέει: Ιωάννη, είμαι ο Ιησούς Χριστός και σου δείχνω αυτά που πρέπει να πεις. Εντάχει πρόκειται να γίνουν στους ανθρώπους. Και θέλω, επειδή βρισκόμαστε εδώ στο τέλος, να τα μεταφέρεις γρήγορα στους ανθρώπους. Εντάχει. Και το εξήγησα εχθές. Λέει, γρήγορα πρέπει να τα πεις στους ανθρώπους, για να συμβούν πολύ γρήγορα αυτά τα γεγονότα στις τελευταίες γενιές. Και πρέπει να είναι ενήμερη. Γιατί το λέει, το λέω αυτό? Γιατί μερικοί λένε, μην ασχολείστε με την Αποκάλυψη. Μην ασχολείστε. Μα ο Χριστός ο ίδιος μου λέει ότι πρέπει, λέει, γρήγορα Ιωάννη να ενημερώσει τον κόσμο και να τα διαβάσει. Όταν εγώ λέω μην ασχολείστε και είμαι και ιερέας, δεν πηγαίνω κόντρα στον ίδιο τον Χριστό. Πηγαίνω κόντρα. Και γι' αυτό, όπως επανέλαβα και χθες, η ερμηνεία όλου του Ευαγγελίου, αφού είναι Αποκάλυψη, είναι δύσκολη. Η ερμηνεία είναι δύσκολη όμως. Γιατί το τι αποκαλύπτει ο Θεός μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε. Και γι' αυτό βλέπετε ο κάθε ερμηνευτής, ο Τρεμπέλας, ο Κολιτσάρης, ο Νίκος ο Σωτηρόπουλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτοί που μεταφράσανε όλο το Ευαγγέλιο και δεν τα αποκάλυψε που μπήκαν, ο Μακαρίτης ο Βασιλόπουλος, ο Πατριχαράλαμος και ο Άγιος Παΐσιος που ασχολήθηκε. Όλοι αυτοί τι λένε? Κατά δύναμη ερμηνεύουν. Δηλαδή με όση φώτιση μου δίνει ο Θεός, μπορώ να ερμηνεύσω. Μπορεί και καταλαβαίνει με όση φώτιση του έχει δώσει ο Θεός. Αλλά μπορεί κάποια πράγματα να μην έχει καταλάβει. Και γι' αυτό η ερμηνεία μπορεί να μην είναι και σωστή. Και γι' αυτό στην Εκκλησία δεν διαβάζουμε ποτέ τον Απόστολο ή το Ευαγγέλιο σε μετάφραση. Γιατί η ερμηνεία στη μετάφραση μπορεί να μην είναι σωστή. Διαβάζουμε ακριβώς τον Λόγο του Θεού όπως τον έδωσε ο Θεός. Γιατί η ερμηνεία γίνεται κατά δύναμη, όσο μπορεί ο καθένας να ερμηνεύσει. Άλλος μπορεί λιγότερο, άλλος μπορεί περισσότερο. Και γι' αυτό η κάθε μετάφραση, βλέπετε, έχει διαφορές. Η κάθε μετάφραση που διαβάζουμε και η κάθε ερμηνεία. Το διαβάζουμε και στη μετάφραση, γιατί καταλαβαίνουμε τα αρχαία. Αλλά πρέπει να ξέρω ότι αυτό που διαβάζω στη μετάφραση δεν είναι θεόπνευστο. Είναι το κατά δύναμη που μπόρεσε και έκανε ο ερμηνευτής. Γιατί η Αποκάλυψη είναι δύσκολο να κατανοήσεις ακριβώς τι λέει ο Θεός. Μόνο όσο σου σε φωτίσει ο Θεός, τόσο λες, τόσο ερμηνεύεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο ίδιος ο Ιωάννης μας προτρέπει να τη διαβάσουμε. Λέει λοιπόν στο 13, στάθηκε λέει στην ακροθαλασσιά. Λέει, στέκεται σε μια ακροθαλασσιά. Και βλέπει λέει, μέσα από τη θάλασσα, αυτό το αναφέρει και στην Παλαιά Διαθήκη, στις προφητείες, ένας προφήτης το αναφέρει. Στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπω λέει, μέσα από τη θάλασσα, αυτό που βλέπει ο Ιωάννης, το έχει δει και ένας προφήτης. Δεν θυμούμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του. Και βλέπω λέει, ένα θηρίο με 7 κεφάλια να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Και 10 κέρα και το όνομά του Λεβιάθα. Το θηρίο αυτό είχε και όνομα και ήταν Λεβιάθα. Και έβγαινε μέσα από την θάλασσα. Σήμερα
στην Κύπρο, γίνεται στη θάλασσα μέσα, εξόρυξη πετρελαίου. Βγαίνει και βγάζουν το πετρέλαιο. Και έχουν χωρίσει κατά νταμάκια την περιοχή και μία περιοχή την έχουν πάρει όλα τα εβραϊκά λόμπι, είναι αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ένα από αυτά, την περιοχή, τη θαλάσσια, δεν ξέρω, θα το έχει ακούσει τηλεόραση, το λέει συχνά η τηλεόραση, όλα τα τεχνία είναι ίσως το λένε, στην περιοχή Λεβιάθα. Στην περιοχή Λεβιάθα. Ονόμαζα το κομμάτι αυτό Λεβιάθα, που βγάζουν το πετρέλαιο. Και το οποίο, βλέπετε όταν βγάζουν το πετρέλαιο, βάζουν κάτι βάσεις σύλληνες και πάνω βάζουν κάτι συνδεδένιες κολόνες που είναι οι καπνοδόμους και βγάζει από πάνω φωτιά, να το προσέξει έτσι. Όπως είναι και στην Ελευσίνα που περνάνε οι καμινάδες και βγαίνει φωτιά επάνω, τέτοιο είναι πάνω σε κάθε βάση που είναι μέσα στην θάλασσα. Οι βάσεις αυτές πώς ονομάζονται? Κεφαλές. Οι βάσεις αυτές ονομάζονται κεφαλές. Κεφάλια. Και όσο μου έχουν πει, είναι 7 οι βάσεις. Και είδα το θηρίο. Δεν ξέρει από εξόρυξη πετρελαίων ο Ιωάννης. Είναι σίγουρο. Βλέπει ξαφνικά εκεί που κάθεται στην ακροθαλασσιά να βγαίνει από μακριά όπω το βλέπει ένα πράγμα την εξέδρεση, την κεφαλή, και βλέπει επάνω την καμινάδα και βγάζει και από στόμα φωτιά. Πώς θα το έβλεπε, και βλέπει 7 τέτοια. Ένα επτακέφαλο θηρίο. Λεβιάθα. Σαν θηρίο το βλέπει. Για τα θηρία όπω τα έχουν στο μυαλό του, βγάζει από το στόμα του φωτιά. Έτσι δεν τα είχαν τα θηρία στο μυαλό τους. Τους δράκοντες. Έβλεπε λοιπόν αυτό το πράγμα και τι θα μας έλεγε, γιατί έβλεπα πετρέλαιο. Δεν ήξερε κάτι λέξη πετρέλαιο. Όπως ο Κοσμάς ο Ιωνός, όταν έβλεπε τα σιδερένια πουλιά να πετάνε, δεν μπορούσε να το πει αεροπλάνο, γιατί δεν υπήρχε εκείνη λέξη. Βλέπω, λέει, σιδερένια πουλιά να πετάνε και να ρίχνουν φωτιά, λέει, το πράγμα. Δεν ήξερε να πει βόμβες. Πού να το πει βόμβες. Δεν μπορούσε να το φανταστεί. Άρα, λοιπόν, ο Ιωάννης, μήπως βλέπει τον Λεβιάθαν εκεί κάτω, με 7 κεφάλαια και βγάζει τη φωτιά του πετρέλαιο. Βλέπει το θηρίο. Τι θηρίο είναι αυτό? Οικονομικό θηρίο. Το πετρέλαιο είναι χρήμα. Μαύρο χρυσά. Χρήμα. Και το θηρίο λέει έχει 10 κέρατα. 10 κέρατα. Για να το ακούσω. Και στάθηκε επί την άμμο της θαλάσσης και είδω με τις θαλάσσεις θηρίων αναβαίνω, έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7. Και επί των κεράτων αυτού 10 διαδείγματα, 10 στέματα βασιλικά πλέον, πάνω στα κεφάλια. Και επί της κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και πάνω είδα τα κεφάλια είχαν ονόματα βλάσσου. Βλαστήμιες κατά του Χριστού, κατά της πίστεως. Για να το πούμε. Για να πάμε λίγο παρακάτω στο 17 κεφάλαιο. Να δούμε ο ίδιος τι λέει που αποκαλύπτεται στο νούμερο
12, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 12, 17 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη 12. Και τα κέρατα αείδες, τα 10 κέρατα Ιωάννη που είδες, 10 βασιλείς εσύ, γι' αυτό φοράνε στέματα. Άρα είναι 10 πρόσωπα που κυριαρχούν και είναι δικές τους επιτρολογίες. Είναι 10 πρόσωπα. 10 βασιλείς είναι. Ήτινες βασιλεία, ούπο έλαβο, αλλά δεν έχουν γίνει ποτέ τους βασιλείς. Δεν έχουν λάβει βασιλεία. Κύριε Δομήνα, έχετε δει βασιλιά χωρίς βασίλειο, θα μου πείτε τον Κωνσταντίνο ή την Άννα Μαρία. Μα είχε την βασιλεία, την Ελλάδα, και είναι έκπληκτη βασιλείς. Εδώ λέει, δεν έλαβαν ποτέ τους βασίλειο, αλλά είναι βασίλειες. Αλλά είναι βασίλειες. Ποτέ τους δεν έλαβαν βασίλειο, αλλά εξουσία ως βασίλειες, μίαν ώρα λαμβάνουση μετά του θηρίου. Αλλά έχουν τη δύναμη μετά του θηρίου, τη δύναμη του βασιλέως. Δηλαδή διατάζουν σαν να είναι βασιλείς. Διατάζουν σαν να είναι βασιλείς. Αυτό αναφέρει. Και έχουν μία γνώμη μετά το θηρί. Την ίδια γνώμη. Άρα πρέπει να αναζητήσουμε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι 10 που έχουν τις πετρελοπηγές. Ποιοι είναι αυτοί οι 10 και πού διαμένουν αυτοί οι 10. Οι 10 λοιπόν αδέρφια μου, ποιοι έχουν τις πετρολογίες, οι μεγάλοι τραπεζίτες. Οι μεγάλοι τραπεζίτες. Goldman Sachs και οι υπόλοιποι, θα μην αναφέρω τα ονόματά τους. Το Goldman Sachs είναι το όνομά του, αυτό είναι η τράπεζα. Έτσι. Και πού εδρεύουν αυτοί, στην Ελβετία. Σε ποια πόλη, στην πόλη Βασιλεία. Υπάρχει μια πόλη στην Ελβετία που λέγεται Βασιλεία. Τυχαίο. Και εκεί εδρεύουν, εκεί συνεδριάζουν αυτοί. Και όποιος θέλει να πάρει δάνειο, να υπογράψει μνημόνιο, ή δάνειο, είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Γερμανία, είτε λέγεται Ρωσία, είτε πώς, ό,τι όνομα και να είναι. Πρέπει να απευθυνθεί σε αυτούς τους 10 ανθρώπους, που κατά σύμπτωση και οι 10 είναι Εβραίοι, την καταγωγή. Είναι συμπτωματικό αυτό. Τώρα θέλει να το πιστέψω, ας το πιστέψω. Ότι είναι συμπτωματικό. Και οι 10 Εβραίοι. Και οι 10 Εβραίοι αυτοί. Οι οποίοι έχουν τα πετρέλαια των Λεβιάθων. Και από αυτούς και εμείς παίρνουμε τα δάνεια, όλα τα κράτη. Γιατί που δανειζόμαστε χρήματα. Συνέχεια, από αυτούς όλα τα χρόνια παίρνουμε. Και υπογράφουμε, προσέξτε τα δελτία ετήσεων, που είναι υπογράψαμε το σύμφωνο της Βασιλείας 3. Δηλαδή, υπογράψαμε το σύμφωνο της Βασιλείας, κάποιο χαρτί που υπογράφουμε εκεί στην Ελβετία, στη Βασιλεία, το σύμφωνο τους. Και από εκεί διατάζουν και έχουν βλάσφημα, βλασφημίες επάνω. Γιατί τι διατάζουν. Τι διατάζουν. Για προσέξτε τι είπαν και έχουν πει πολλά πράγματα. Να φύγουν τα θρησκευτικά μας. Είναι στο μνημόνιο 3. Τι σχέση έχει, σας παρακαλώ, η οικονομία μας
με το να φύγουν τα θρησκευτικά και να κλείσουν οι θεολογικές σχολές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Υπέγραψε ο Πρωθυπουργός τη συνθήκη της Βασιλείας, το Μνημόνιο 3, όπως το αποκαλούν, το οποίο δεν λέει μόνο περικοπές συντάξεων και, ότι για να πάρετε τα χρήματα του Μνημονίου, θα κάνετε και αυτό, μην μιλάτε. Θα κάνετε και αυτό. Έχει πάνω το κεφάλι, λέει, ονόματα βλασφημίες. Γιατί δεν τι άλλο έχει πει και πόσα άλλα. Να δουλεύετε Κυριακή. Είδατε που τις Κυριακές θέλουν να τις ανοίξουν και να είναι εργάσιμες. Ό,τι λέει ο νόμος του Κυρίου, αυτοί πάνε ενάντια. Αυτοί πάνε ενάντια. Παιδιά, έχουμε λέει σαν κεφάλους ονόματα πλασφημίας. Είναι λοιπόν 10 τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν τη δύναμη του βασιλέως. Όπως ο βασιλείς διατάζουν, αυτό θα γίνει, η δάφος δεν έχει χρήματα. Και γιατί, κλείσανε οι τράπεζες στις προάλλες. Κλείσανε οι τράπεζες. Ποιος τις έκλεισε? Ο Πρωθυπουργός. Είναι ανόητο να πιστέψουμε ότι τις έκλεισε ο Πρωθυπουργός. Οι 10 τραπεζίτες που είναι δικές τους. Οι τράπεζες όλες είναι ιδιωτικές. Ακόμα και οι τράπεζες της Ελλάδος. Και όλες οι τράπεζες είναι ιδιωτικές. Είναι όπως έχεις ένα μαγαζί εσύ. Είναι σαν να σου πω εγώ, σε παρακαλώ αν έχεις χρήματα, αντί να τα φυλάσεις στο σπίτι σου, θα τα φυλάω εγώ. Φέρνει και στα δικά σου, και στα δικά σου, και στα δικά σου. Εγώ τα μαζεύω όλα τα χρήματα και τα κάνω επιχειρήσεις, business. Κάνω δουλειές, άλλες, φτιάχνω το ένα, καράβια, φτιάχνω το ένα, φτιάχνω πετρέλαια, φτιάχνω το άλλο και όταν τα θες τα χρήματά σου, σου τα δίνω. Πας και τα παίρνεις. Και τώρα η τραπεζίτης λέει, κανένας δεν σηκώνει χρήματα. Δεν θα σηκώσετε χρήματα παρά μόνο με κάρτα. Και τρέχαν όλοι στις ουρές να πάρουν την κάρτα. Όποιος δεν πάρει την κάρτα μου, δεν θα μπορεί να σηκώνει χρήματα. Και είδατε τι έγινε. Χαμός. Τρέξαν όλοι να βγάλουν κάρτες. Τρέξαν όλοι να κάνουν κάρτες. Και σε ρωτώ, αν αύριο μεθαύριο οι τραπεζίτες που ξανακλείδουν τις τράπεζες, δικές τους, δικό τους είναι τα μαγαζιά, των 10 τραπεζιτών, και πούν, κλείνω τις τράπεζες και θα πάρετε όλοι στο χέρι το μικροτσίπ ή το χάρτη. Όποιος δεν πάει να το πάρει, δεν μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων. Τι πιστεύετε τώρα, ότι δεν θα τρέξει ο κόσμος να το πάρει? Τι πιστεύετε τώρα? Αυτό θα γίνει, αδελφοί μου. Και αυτό ήταν μια πρόβα τζενεράλη. Γι' αυτό λέω το πρώτο θηρίο εμφανίστηκε. Και το πρώτο θηρίο είναι οι τραπεζίτες. Είναι οι τραπεζίτες το πρώτο θηρίο. Αυτοί διατάζουν και εκτελούν. Και λένε και βλάσφημα πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Και έχουν τη δύναμη, και τι λέει, προσέξτε με, για ακούστε το τι λέει, ακριβώς και να καταλάβετε τώρα. Και το θηρίο λέει αυτό. Και ποιοι, το θηρίο θα κάνει πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους. Τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους ελεύθερους και τους δούλους. Είναι ανώσος η ναυτής χάραμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων. Το θηρίο λέει θα κάνει μικρούς και μεγάλους. Είναι ανώσος η, δεν δίνει το ίδιο, δεν δίνει το ίδιο το θηρίο, είναι ανώσος η τράπεζας. Είναι αδόσος, είναι αυτής σε όλους αυτούς
το λαό δηλαδή, το χάρα επί τη δεξιά σκυρός ή επί του μετώπου. Και ή να μην τη δίνατε, ώστε κανένας δεν θα μπορεί, εάν δεν το πάρει, να αγοράσει ή να πουλάει, να κάνει οικονομικές συναλλαγές. Κανένας δεν θα μπορεί. Και σας ρωτώ, πιστεύετε ότι οι τράπεζες δεν το έχουν τώρα αυτή τη δύναμη? Είχαμε το βιβλιάριο μέχρι τώρα και μπορούσες και σήκωνες, είχες 50.000 στην τράπεζα, 30.000, 10.000. Πήγαινε με το βιβλιάριο και τη σήκωνες. Πήγαινε τώρα στην εξέταση. Μπορείς? Όχι. Μα είναι δικά μου τα χρήματα. Μπορείς να τα σηκώσεις μόνο με την κάρτα. Με την κάρτα τα σηκώνεις. Αν τα θες στο χέρι μέχρι 400, όσα δεν είναι, 420. Αν θες 3.000, δεν μπορείς να σηκώσεις. Μα θέλω να πληρώσω. Τι προσάρτηκε ένα βιβλίο. Και πρέπει να σηκώσω χρήματα να πληρώσω. Με την κάρτα, Κύριε. Θα σηκώσεις με την κάρτα και θα πληρώσεις με την κάρτα. Θα πας στο βιβλιοπωλείο, στο τυπογράφο και θα του βάλεις μέσω κάρτας τα χρήματά σου. Και σήκωσε όσο θέλεις. Δεν έχει περιορισμό η κάρτα. Σηκώνεις και σε κατόχη κάρτας. Αλλά δεν μπορεί να πιάσει τα χρήματα στο χέρι. Είναι με στην κάρτα. Και θα πληρώνεις με την κάρτα. Άρα εκεί που είχε στο βιβλιάριο, η ίδια η τράπεζα, οι τραπεζίτες, αποφάσισαν μόνοι τους. Δεν ρώτησαν καμία κυβέρνηση. Μόνοι τους αποφάσισαν και σου έδωσαν τις κάρτες. Αντί για βιβλιάριο, σου δώσαν τις κάρτες. Οι ίδιοι αύριο μεθαύριο, όταν αυτή η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου, θα σου πούν τέρμα οι κάρτες. Μόνο όποιος έχει το χάρι μαστό, χαίρεται. Και όποιος δεν το έχει, λέει, δεν θα μπορεί να σηκώσει, να πουλάει, να αγοράσει. Και να φάει, δεν θα έχεις, και να φάει, εννοείται. Εννοείται. Και δεν θα μπορείς να κάνεις καμία οικονομική συναλλαγή. Άρα δεν θα μπορείς να πληρώσεις τον έφυγε, άρα δεν θα μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τρόφιμα, άρα δεν θα μπορείς να πληρώσεις τους φόρους σου. Και τι κάνουν άμα δεν πληρώνεις τους φόρους σήμερα? Κατάσχεσαι και σε πετάνε στον δρόμο, διότι είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι βλέπετε ότι ναι μεν οι τραπεζίτες έδωσαν εντολή και έκλεισαν οι τράπεζες, αλλά έπρεπε ταυτόχρονα να ψηφιστεί και νόμος. Και γι' αυτό ψήφισε νόμο αμέσως ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας. Αλλά δεν τις έκλεισε αυτός. Αυτός έπρεπε αυτό που διέταξε τα 10 κέρατα από την πόλη της Βασιλείας, οι 10 βασιλείς που βασιλεία δεν έχουν, αλλά έχουν δύναμη βασιλέως. Διατάζουν όλη την οικουμένη. Ακόμα και τον Ομπάμα και τη Μέρκελ και τους πάντες. Αφού όλα τα κράτη από αυτούς παίρνουν χρήματα. Είναι οι λεγόμενες αγορές, όπως τους λένε αλλιώς. Οι αγορές, πρέπει να βγούμε στις αγορές. Να πάμε να πάρουμε, δηλαδή να δανειστούμε χρήματα από αυτούς. Αυτή είναι η αγορά. Και θα έρθει η ώρα, αδελφοί μου, που θα μας πει το θηρίο να δώσει εντολή ή να δώσω συναυτής το χάρα. Να δώσει εντολή το θηρίο για να δώσει το χάρα. Και έτσι θα μεταπηδήσουμε πολύ σύντομα στην επόμενη εποχή, που είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Που βλέπετε ότι φτάνουμε πάρα πολύ σύντομα. Ο χρόνος είναι λίγος. Είδατε πως βαδίζει. Άρα το πρώτο θηρίο είναι ή δεν είναι οι τραπεζίτες με τα 10 κέρατα και το Λεβιάτι.
Εγώ σας το θέτω σαν ερώτηση και εσείς με αυτά που σας είπα κρίνατε και μόλις σκεφτείτε τη μέλη γενέστη. Και τι λέει παρακά, είναι τρομερό, να δείτε τι θα πάθω, αυτοί που θα πάθω πάρουν το χάρι. Αξίζει να το διαβάσουμε και να τελειώνουμε. Οι άλλοι θα χάσουν τις περιουσίες τους, όσοι δεν το πάρουν. Θα χάσουν τα σπίτια τους, θα χάσουν τα λεφτά τους, θα χάσουν τα οικόπεδά τους, θα χάσουν τα πάντα. Αφού δεν θα μπορείς να κάνεις καμία κίνηση, ακόμα και ένα χτύμα να έχεις στο χωριό, δεν θα μπορείς να πληρώσεις το έμφυα. Θα γίνει κατάσχεση από την εφορία και στο πάνω. Τι λέει λοιπόν για να δούμε. Λέει λοιπόν ότι θα περάσουν πολλά δεινά, πάρα πολλά δεινά. Συγγνώμη γιατί στο σπίτι μου έχω άλλη και τη διαθήκη και εδώ έχω άλλη και κοιτάω. Και παίρνει το χάρακμα στο μέτωπο ή στο χέρι, θα πιει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού, που το έχουν βάλει ανώθευτο στο ποτήρι της οργής του, και θα βασανιστεί αυτός που θα πάρει το χάρακμα με φωτιά και διάφορα μπροστά στους Αγίους Αγγέλους και στο αρνείο του Χριστού. Ο καπνός από τα βασανιστήριά τους θα ανεβαίνει αιώνια και δεν θα βρίσκουν ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνήσουν το θηρίο ή την εικόνα του και όποιος πάνω του πάρει στο μέτωπο ή στο χέρι το όνομα του θηρίου. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων πιστεύουν στον αληθινό Θεό και αυτών που τηρούν τις εντολές του Θεού και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ θα φανεί η υπομονή αυτών των οποίων πιστεύουν στον Θεό. Γιατί οι άλλοι θα τρέξουν μόλις αλλάξει το σύστημα, όπως έτρεξαν και τώρα και πήραν την κάρτα, έτσι θα τρέξουν και θα βάλουν πάνω στο χέρι τους το χάραμα του θηρίου. Και αν δεν έχουν χέρι, γιατί το έχουν χάσει είναι παράλληλο, θα το παίρνουν το χάραμα στο μέτρο. Να λοιπόν αδελφοί το πρώτο θηρίο που έκανε την πρόβα τζενεράλια τώρα. Αυτή την ομιλία που σας κάνω σήμερα την είχα κάνει πριν αρκετά χρόνια. Πριν αρκετά χρόνια την είχα ξανακάνει. Και είπα, θυμηθείτε το. Εγώ πλέγω, είπα ένα κουστούμι. Να δούμε το κουστούμι, ποιος θα το φορέσει. Και είπα ότι θεωρώ ότι οι τραπεζίτες είναι τα 10 κέρατα που θα δώσουν το χάρι. Και έρχεται η ώρα που αποκαλύπτεται ότι είναι τελικά οι τραπεζίτες, οι 10 τραπεζίτες που εδρεύουν και έχουν και τα πετρέλαια του Λεβιάθα, το θηρίο με τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρδη. Και γι' αυτό επεμβαίνει και στα της πίστεώς μας. Και στα της πίστεώς μας επεμβαίνει. Γιατί θα έλεγε στο θέμα οικονομικό, να κόψεις το μισθό, κάνουν και μισό το μισθό. Αλλά γιατί σε απασχολεί το αν να κλείσουν οι θεολογικές σχολές. Γιατί θέλεις να φύγουν τα θρησκευτικά ή να αλλάξουν τα θρησκευτικά και να γίνουν
θρησκειολογία. Το μάθημα δίνει θρησκευτικά. Γιατί θέλεις να φύγουν οι εικόνες μέσα από τα σχολεία, τα δικαστήρια κλπ. Γιατί θέλεις να δουλεύουμε την ημέρα του Κυρίου οι άνθρωποι, ενώ το Ευαγγέλιο την καθόρισε ως αρχεία. Διότι πάνω στο μέτωπο του Κυρίου έχει ονόματα βλασφημίας. Βλασφημία λέει κατά τον Θεό. Πάει ενάντια στον Θεό. Και γι' αυτό και αποκαλείται και αντίχριστος. Πάει αντίθετα από όσα κήρυτο Χριστός. Από όσα κήρυτο Χριστός πάνε αντίθετα. Και αυτό το ζούμε στις ημέρες μας. Να λοιπόν αδελφοί μου, το πρώτο θηρίο. Έχει κάνει την εμφάνισή και ξεσκεπάζεται όλο και περισσότερο. Και θα μου πείτε, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Όδε η υπομονή λέει. Εμείς πρέπει να υπομείνουμε. Μην πάμε να πάμε. Γιατί αυτοί που θα πάρουν το ακούσατε. Το ακούσατε αυτοί που θα πάρουν, τρέξουν να πάρουν. Και εμείς πώς θα ζήσουμε. Όπως έζησαν οι Εβραίοι όταν ο Μωυσής τους πήρε από τη γη της Αιγύπτου για να τους πάει στη γη της Ευαγγελίας. 40 χρόνια ήταν μες στην Αίγυπτο. Μες στην Αίγυπτο. Πώς έζησαν 40 χρόνια μες στην Αίγυπτο. Ό,τι τρόφιμα και να είχαν, τελείωσε. Έδειξε ο Θεός από πάνω το μάτι. Άρα, την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατήθη. Μήτε του Θεού φύλαξον ημάς υπό τη σκέψη σου. Άρα εμείς θα υπομείνουμε όλα αυτά που έρχονται, δεν θα αναπαρτήσουμε, θα μείνουμε πιστοί στον Ιησού, θα μείνουμε πιστοί στους Αγίους μας, πιστοί στο Ευαγγέλιο μας, δεν θα ακολουθήσουμε το θηρίο, έστω και αν μας πάρουν το σπίτι, έστω και αν χάσουμε τη σύνταξή μας, έστω και αν χάσουμε το μισθό μας, έστω και αν χάσουμε τη δουλειά μας. Θα μας αναλάβει ο Κύριος, όπως ανέλαβε και τότε τα παιδιά. Αρκεί εμείς να υπομείνουμε. Αρκεί εμείς να μην προτσήσουμε, να μην αναγνωρίσουμε και να είμαστε για πάντοτε κοντά. Να είμαστε για πάντοτε κοντά. Και να μένουμε και τώρα κοντά. Διότι αν τώρα, αδελφοί μου, είδατε τι είπε, αυτοί που αγαπούν και εφαρμόζουν τις το Χριστό και εφαρμόζουν τις εντολές του. Αυτούς και θα διασώσει ο Χριστός και η Παναγία. Εφαρμόζεις τις εντολές του Χριστού. Ζεις όπως θέλει ο Χριστός. Εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα, το οποίο αναπτύξαμε στις προηγούμενες ομιλίες μας. Εάν ζεις, δόξα τον Κύριο. Εάν δεν ζεις και είσαι μακριά από την Εκκλησία, έχεις χρόνο. Εδώ είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Για αυτούς που είναι μακρά από τις Εκκλησίες. Εάν καταλάβει τι λέει. Όσοι ζούμε κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία, τον δρόμο του ξέρουμε. Εξομολόγηση, μετάνοια, θεία κοινωνία. Κοντά στον Χριστό, κοντά στην Εκκλησία μας. Κοντά στην Αγία Τράπεζα. Όσοι είμαστε μακριά, ας αλλάξουμε γραμμή. Αυτό σημαίνει μετά νου. Αλλάζουν νου. Καταλαβαίνω ότι κινδυνεύουν και αλλάζουν νου. Και φεύγουν από τον διάβολο και τα έργα και έρχομαι κοντά στον Χριστό. Και αλλάζουν νου. Αυτό σημαίνει αλλάζουν νου. Αλλάζουν γραμμή και πορεία. Πάω να κάνω αυτά που έκανα. Και τρέχω γρήγορα στο πνευματικό και έξω ομολογώ τα λάθη μου και τα μαθήματά μου. Αυτό σημαίνει εξομολόγηση. Έξω ομολογώ ταπεινά και με δάκρυα. Και λέω, δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Χριστέ μου, ελεησέ μου, σαν την πόρτη, σαν τον άσο. Δεν ξέρω, Πάτερ, μετανοούντα κοντά σου. Έτσι κοιμώνω. Και έτσι σώζω. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, εκείνα τα δύσκολα χρόνια, ο Χριστός θα δώσει το μάνα εξουσία.
και σε αυτούς και στα παιδιά τους. Αμήν. Όλοι μαζί να ψάχνουμε το Σέιμι. Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.